Ακολουθούν οι ειδήσει σε τίτλους. Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων του ιδιήμερου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις αρχές της εβδομάδας. Ω αναγκαία χαρακτήρισε με δηλώσεις του την ύπαρξη ενός νέου μοντέλου διοικητικής διάρθρωσης της χώρας ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού Ετωλό Καρνανίας Απόστολος Κιμήσης. Ο κ. Κιμήσης ωστόσο τόνισε ότι υπάρχουν σημεία που θα πρέπει να συζητηθούν και να οριστικοποιηθούν. 2,5 μήνες μετά την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια υγρών καυσίμων του νομού μας και η τιμή τους αρχίζει σταδιακά να ανεβάζει στροφές. Σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Λοκαρνανίας, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνονται από τα 55 έως 60 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τον Αντινομάρχη Δημοσθένη Καπώνη, πραγματοποιούνται έλεγχοι στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης και η Νομαρχία παρακολουθεί καθημερινά τόσο την πορεία των τιμών, όσο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς των υγρών καυσίμων. Άρχισαν από την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου, με τους εμπόρους να ελπίζουν για αναθέρμανση της αγοράς. Πρόκειται για μια σημαντική περίοδο για τον εμπορικό κόσμο, με αφορμή τους μάλλον δύσκολους οικονομικά καιρούς. Για τον λόγο αυτό απαιτείται και σωστή στάση από τις πλευράς των καταστηματαρχών, ώστε οι καταναλωτές να είναι ευχαριστημένοι αλλά και οι ίδιοι να αποφύγουν τα τσουχτερά πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία σε περιπτώσεις παράβασης των νόμων που διέπουν την αγορά. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου και υποτονική κίνηση της αγοράς, αλλά ελπίζουν ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Όσον αφορά την περίοδο των εκπτώσεων, οι έμποροι έχουν προβεί σε δυναμικό ξεκίνημα, με ποσοστά μείωση τιμών ακόμη και 70% από το πρώτο κιόλας δεκαήμερο. Στα πλαίσια της συνεργασίας του ραδιοφώνου του Λεπάν το 101,4 με τον Sky, το καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού το πρωί της Δευτέρας μεταβλήθηκε για 3 ώρες προκειμένου να συμμετέχει στο μεγάλο μαραθώνιο αλληλεγγύης για την ΑΕΤ που διοργανώθηκε από κοινού με τη UNICEF. Το ραδιόφωνο του Λεπάντο μαζί με 23 συνεργαζόμενους με το ραδιόφωνο του Sky ανά την Ελλάδα ραδιοφωνικού σταθμού συμμετέχουν στο τηλεμαραθώνιο του Sky και της UNICEF για το σεισμόπληκτο λαό της Αϊτής. Η ανταπόκριση των πολιτών συγκινητική, καθώς το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από όλους εκείνους που ήθελαν να καταθέσουν χρήματα ώστε να συνδράμουν στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Βουλευτές, δήμαρχοι, φορείς δήλωσαν μέσω της συχνότητας του Λεπάντου το δικό τους παρόν, μεταφέροντας παράλληλα μήνυμα συμπαράστασης προς το δοκιμαζόμενο λαό. Άλλη μία νίκη για τον ναυπακτιακό Αστέρα που τον κατατάσσει σταθερά πρώτο με 42 βαθμούς αφού νίκησε με 1-0 τη Λευκύμη. Ήταν για τον Απόλλων Ευπαλίου από το Σκουφά Κομποτίου με 1-2, αφήνοντάς τον πίσω στη 16η θέση με 16 βαθμούς, όπου χρειάζεται οπωσδήποτε νίκες για να διατηρηθεί στη Δέλτα Εθνική. Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου της Δέλτα Εθνικής κατηγορίας έχουν ως εξής. Θεσπρωτός Προοδευτική Περάματος 3-0. Απόλλων Πάργας Οδυσσέας ΕΑΣ 1-1. Άραχθος Παχυκαλάμου Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου 1-1. Ελαιόφυτο Αναγέννηση Άρτες 3-0. Τηλικράτης Λευκάδας Πρέβεζα 0-1. Ανατολή Σούλη Παραμυθιάς 1-0. Απόλλων Ευπαλίου Σκουφάς Κομποτίου 1-2. Αστή Ρόκας Βολίδα 0-0. Και Λευκύμη Ναυπακτιακός Αστέρας 0-1. Η βαθμολογία της 18ης αγωνιστικής έχει ως εξής. Πρώτος ο Ναυπακτιακός Αστέρας με 42 βαθμούς, δεύτερος ο Θεσπρωτός με 34, τρίτη Πρέβεζα επίσης με 34, τέταρτος ο Τηλικράτης με 33, πέμπτος ο Σκουφάς Κομποτίου με 32, έκτη Βολίδα με 29, έβδομος ο Απόλλωνας Πάργας επίσης με 29, όγδοτος Σούλη Παραμυθιάς με 27, ένατη η Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου με 26, δέκατος ο Οδυσσέας ΕΑΣ επίσης με 26, ενδέκατος ο Αστή Ρόκος με 26, και κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού βρίσκεται στη 12η θέση το Λεόφυτο με 25, στη 13η ο Άραχθος Παχυκαλάμου με 21, στη 14η Αναγέννηση Άρτας με 19, στη 15η Ανατολή με 18, στη 16η θέση ο Απόλλωνας Ευπαλίου με 16, στη 17η Προοδευτική Περάματος με 11 και στη 18η Λευκύμη με 1 βαθμό. Η 19η αγωνιστική θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου και στις 3 το μεσημέρι, όπου το πρόγραμμα έχει ως εξής. Αναγέννηση Άρτας Απόλλων Πάργας, Βολίδα Απόλλωνας Ευπαλίου, Θεσπρωτός Λευκύμη, Ναυπακτιακός Αστέρας Ελαιόφυτο, Πρέβεζα Στή Ρόκας, Σκουφάς Κομποτίου Άραχθος Παχυκαλάμου, Μεσολόγγι Σούλη Παραμυθιάς, Οδυσσέας Σεάσα Ανατολή, Προοδευτική Περάματος Τηλικράτης Λευκάδας. Όπως βλέπουμε και στις εικόνες του δορυφόρου, νεφώσεις για αύριο Τρίτη σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις. Όλη η χώρα και αύριο θα είναι σε κατάψυξη λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Προσοχή λοιπόν αύριο σε πολλές περιοχές όπου ο φωκετός θα είναι ισχυρός.
Έτσι λοιπόν για αύριο Τρίτη νεφώσει σε όλη τη χώρα με πιθανότητα τοπικών βροχών και τοπικών χιονοπτώσεων στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη, την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα σε χαμηλά επίπεδα, παγετό στη νύχτα και νωρίς το πρωί στα υπηρωτικά, όπου κατά τόπου στα βόρεια θα είναι ισχυρός. Ισχυρής βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται με νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πλέουν νοτιοανατολική 4 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και μετά το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις βορειότερες περιοχές η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 5 βαθμούς, όπου θα σημειωθεί τοπικά ισχυρός παγετός. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό μερικών πόλεων, όπου σε όλες τις πόλεις προβλέπεται συννεφιά με βροχή ή χιονόνερο σε κάποιες άλλες, με τη θερμοκρασία στην Αύπακτο να κυμαίνεται από μείον 3 έως 5 βαθμούς, στο Μεσολόγγι επίσης από μείον 3 έως 5, στην Άφης από μείον 6 έως 4, στην Ιταία από 2 έως 4, στο Αίγιο από μείον 4 έως 4, στην Πάτρα από 1 έως 6, στον Πύργο από 6 έως 12, στο Ξυλόκαστρο από μείον 2 έως 5, στο Αργοστόλι από 2 έως 8 και τέλος της Άκυνθο από 7 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Όπως βλέπουμε και στις εικόνες μέσω διαδικτύου, στο χιονοτοπικό κέντρο του Παρνασσού σήμερα είχαμε συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας, ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιάς και ασθενείς ανέμους. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τρίτη προβλέπεται να λειτουργήσουν οι αναβατήρες Αφροδίτη, Αίαλος, Περικλής, Ηρακλής Διάνυρα, Οδυσσέας, Δίας, Ηνίωχος νούμερο 6, Ήρα νούμερο 7, Παν νούμερο 10 και Πυθία νούμερο 14. Όλοι οι δρόμοι προς το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού είναι ανοιχτοί, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν πάντα μαζί τους τις εντολιστητικές αλυσίδες. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα μέσω διαδικτύου, συννεφιά επικράτησε σήμερα στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων και η θερμοκρασία άγγιξε τους μείον 7 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη προβλέπεται ασθενής χιονόπτωση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 12 έως μείον 7 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη για βόλτα θα λειτουργήσουν όλοι οι αναβατήρες εκτός του αναβατήρα Ηρακλή, ενώ για χιονοδρομία θα λειτουργήσουν όλοι οι αναβατήρες εκτός του αναβατήρα Αλκμίνη και του αναβατήρα Ινό. Όλοι οι δρόμοι προς το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων είναι ανοιχτοί, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους τις αντιστοιχικές αλυσίδες, ενώ απαραίτητες είναι αλυσίδες από το δρόμο Ζαρούχλα προς το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας καθώς και βίντεο με τα σημαντικότερα ρεπορτάζ θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lepanto.rtv.gr.